είμαστε δίπλα στον αγώνα που κάνετε. Είναι ένας αγώνας που αφορά όλους τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, η κατάργηση του οκτάωρου, η κατάργηση των σωματείων στην ουσία και ο εκφοβισμός και όλα τα υπόλοιπα που φέρνει, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας που ήδη πλέον εφαρμόζονται και στο δημόσιο τομέα. Είμαστε εδώ σήμερα για, όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, για ένα κατάπτυστο νομοσχέδιο που φέρνει σήμερα προς ψήφιση στη Βουλή ο κ. Χατζηδάκης στο Υπουργείο Εργασίας, το οποίο ουσιαστικά αδειάζει τον ασφαλιστικό φορέα, αφού πλέον τον έχει υποβαθμίσει σε σημείο που δεν φτάνει άλλο και με έλλειψη προσωπικού και με τεχνολογικό εξοπλισμό και με έλλειψη σε όλα τα υλικά που χρειαζόμαστε. Έχει φτάσει σε σημείο τώρα να δίνει την εγχώρηση να εγχωρεί τη συντάξη σε επιστοποιημένα ληστικά και δικηγορικά γραφεία. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι οι συνταξιούχοι αναλαμβάνουν ατομικά πλέον την ευθύνη της σύνταξής τους σε συνεργασία με τους ιδιωτικούς φορείς των δικηγόρων και των λογιστών. Αυτό με ένα κόστος που θα πέσει το βάρος πάνω στους ίδιους τους συνταξιούχους, δηλαδή φορτώνεται και η έκδοση της σύνταξης πλέον στην ατομική ευθύνη του κάθε συνταξιούχου. Δεύτερο, οι θέσεις εργασίας που διακυβεύονται για 8.000 άτομα όταν το μεγαλύτερο κομμάτι ενός ασφαλιστικού φορέα το εκφορεί ψυχρά στον ιδιωτικό τομέα. Και καταλαβαίνουμε όλοι προς ποιανού όφελος είναι αυτό. Συνεχίζουμε με αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Συμμετέχουμε αγωνιστικά την 6 Μάη την εργατική πρωτομαγιά που είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Η κυβέρνηση με την κατάργηση του οκταώρου μας γυρνάει 135 χρόνια πίσω. Πρέπει